καλή σας ημέρα. Πρωινό Σαββάτου, 7 Μαρτίου. Βρισκόμαστε σχεδόν 24 ώρα πριν από μια ακόμη συνάντηση με τους Ευρωπαίους, προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος, παρότι κάτι τέτοιο, τουλάχιστον με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μοιάζει αδύνατο. Να δούμε πώς αρχίζει και αυτή η μέρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει περάσει τη φιλιά στο λαιμό της Αθήνας, δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας στο Σπίγκελ. Αποκλείω έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, διότι αγαπώ την Ευρώπη, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πακέτου χρηματοδότησης μέχρι να βγει η Ελλάδα στις αγορές. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις εν ώψη του Eurogroup της Δευτέρας. Στο επίκεντρο η λίστα μεταρρυθμίσεων Βαρουφάκη. Αίσθηση από την πρόταση για πάταξη της φοροδιαφυγής με τουρίστες και σπουδαστές στο ρόλο μυστικών ελεκτών. Και προειδοποίηση Κοτζιά προς τους δανειστές. Ο Υπουργός των Εξωτερικών λέει πως εάν καταρρεύσει οικονομικά η Ελλάδα, η Ευρώπη κινδυνεύει από τζιχαντιστές. Είμαστε σε πόλεμο με τους δανειστές, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός των Εσωτερικών Νίκος Βούτσης. Και να δούμε και πώς αντιδράει η αντιπολίτευση όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία λέει πως η κυβέρνηση βαφτίζει το κρέας ψάρι, αφού επιθυμεί το νέο μνημόνιο να ονομαστεί σε συμβόλαιο για την ανάκαμψη. Κάποιοι στην κυβέρνηση ετοιμάζονται για το Eurogroup της Δευτέρας με τη λογική του μαθητή που πάει να ξεγελάσει το δάσκαλο, λέει το ποτάμι. Και το Πασόκ λέει σε ανακοίνωσή του: με τέτοιες αντιφατικές γενικόλογες ή γελίες προτάσεις δεν πρόκειται να επιτευχθούν οι στόχοι της χώρας. Θα ενδιαφέρει, φαντάζομαι, όλους και ο καιρός με αυτές τις βροχές και την πτώση θερμοκρασίας. Να δούμε λοιπόν τη Χριστίνα Σούζη και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα Σάββατο, άστατος ήταν ο καιρός στη χώρα μας. Έτσι, κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται βροχές, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, χιόνια στα ορεινά και τα ημιορεινά της βόρειας χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα στο Ιόνιο, τη Δυτική και τη Νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, βόρειο-ανατολική στο βόρειο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέχρι 7 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έως 8 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα υπηρετικά έως 14 και στο Αιγαίο έως 17 με 18 βαθμούς. Στην Αττική συννεφιά, κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιο-νοτιοδυτική 4 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα γίνουν βόρειο-βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Και η θερμοκρασία στην Αθήνα το μεσημέρι έως 14 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, βροχές κατά διαστήματα και χιόνια στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη το μεσημέρι έως 8 βαθμούς. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε μπαίνοντας στα βαθιά αμέσως, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις που έχουν βγει από χθες το απόγευμα. Έχουμε τη λίστα Βαρουφάκη, τη λίστα μεταρρυθμίσεων που έστειλε στην Ευρώπη ο κ. Βαρουφάκης, ο Υπουργός των Οικονομικών, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και κάποιες προτάσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει έκπληξη. Θα συζητήσουμε και για αυτές. Υπάρχει συνέντευξη του Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα στο Σπίγκελ, υπάρχουν δηλώσεις υπουργών, υπάρχει και το κλίμα που διαμορφώνεται στην Ευρώπη εν ώψη Eurogroup. Είναι μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά ο δημοσιογράφος ο κ. Κώστας Στούπας από το Capital.gr. Καλώς ήρθατε κ. Στούπα. Καλημέρα. Ο Γιώργος Κυρίτσης, ο δημοσιογράφος από την Αυγή. Καλώς ήρθατε κ. Κυρίτση. Καλημέρα. Ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά ο κ. Γκότσης. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, σκηνοθέτης παραγωγός, αρθρογραφής σε Guardian και BBC. Καλώς ήρθατε κύριε Κουτσομίτη. Καλημέρα. Μέλος μιας οικογένειας που έχει χαρέσει αριστουργήματα στους τηλεθεατές στη μικρή και μεγάλη οθόνη. Καλώς ήρθατε κύριε Κουτσομίτη. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Αλυπράντης. Είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πάρου. Να ζητήσουμε με αφορμή αυτό το που αναφέρεται στις μεταρρυθμίσεις Βαρουφάκη για το σώμα δηλαδή ελεκτών φοροπρακτόρων για να αντιμετωπιστεί φοροδιαφυγή σε περιοχές και χώρους όπως είναι η εστίαση, τουριστικές περιοχές με υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής. Και επίσης κάτι που γράφει σήμερα
η αγορά, η εφημερίδα, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προτείνει ο Βαρουφάκης να αυξηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά, εάν δεν δεχθούν οι Ευρωπαίοι τις υπόλοιπες προτάσεις. Θα τα δούμε όλα, έχουμε ετοιμάσει και κάρτες. Πρώτα θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Στούπα, θα αρχίσω με εσάς. Γιατί παρακολουθώ την αρθρογραφία σας στο Capital και δεν βλέπω την παραμικρή ακτίδα αισιοδοξία σε αυτά που γράφετε για το που πάμε. Δεν είμαι ενθουσιασμένος, εννοείται, με τη νέα κυβέρνηση. Τι ενθουσιασμένος. Όχι μόνο ενθουσιασμένος. Νομίζω η δική μου εκτίμηση είναι ότι η χώρα βρίσκεται ήδη με το ένα πόδι εκτός ευρώ. Εάν δει κανείς ότι ξεκινάει η διαδικασία της ποσοτικής χαλάρωσης και η μόνη χώρα που εξαιρείται είναι η Ελλάδα, αυτό είναι ένα στοιχείο που τεκμέρει αυτή την διαπίστωση και αυτή την εκτίμηση. Εξαιρείται για συγκεκριμένους λόγους. Αν υπάρχει συμφωνία, μπορεί να υπάρξει διέξοδο. Είναι η μόνη χώρα η οποία εξαιρείται από τη σημαντικότερη πράξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν εξαιρείται, κύριε Στούπα, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω. Α, θα πάρουμε χρήματα. Μα δεν εξαιρείται. Από την απόβαση, όχι από την προθεσινή, προεβλέπεται ότι θα ξεκινήσει μετά από την αποπληρωμή των δύο ομολόγων του Ιουλίου και του Αυγούστου και θα ξεκινήσουμε από τον Σεπτέμβριο. Ποιο Σεπτέμβριο? Μιλάμε για γεγονότα τώρα. Αυτά δεν είναι εκτιμήσεις. Η κυβέρνηση, με τη στάση που κρατάει και τον τρόπο που χειρίζεται τα πράγματα, πιστεύετε ότι είναι αυτή η κυβέρνηση? Τώρα κάνετε αξιολογική κρίση. Εγώ σας μιλώ για γεγονότα. Ναι, ποια είναι τα γεγονότα? Τα γεγονότα είναι στην απόφαση την αρχική για την Ελλάδα. Η ποσοτική χαλάρωση ξεκίνησε και η Ελλάδα εξαιρείται. Δεν παίρνει δραχμή. Δεν εξαιρείται. Πάντως στην έναρξη του προγράμματος, για να καταλήξουμε σε ένα κοινό τόπο. Στην έναρξη αυτού του προγράμματος, κύριε Γκότση, δεν είναι η Ελλάδα μέσα, έτσι δεν είναι? Μα δεν ήταν από την αρχική απόφαση, κύριε Μάλλη. Άρα εξαιρείται. Για το λόγο ότι εμείς υπερβαίνουμε το 33%. Δεν εξετάζουμε το λόγο. Η Ιακουτού έχει 27 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή ελληνικά ομόλογα, τα οποία υπερβαίνουν το ποσό το οποίο έχετε έχει δυνατότητα έχετε, η χώρα ούτως να πάρει. Το αντιλαμβάνεστε, κύριε καθηγητά. Θα πρέπει να μειωθεί πρώτα αυτό το ποσό με την αποπληρωμή των δύο. Ούτως ή άλλως εμείς θα μπαίναμε σε αυτό το πρόγραμμα μετά τον Ιούλιο-Αύγουστο, εάν πληρώναμε τα ομόλογα. Έτσι. Αλλά εάν δεν είχαμε αυτά τα χρέη προς την Ιακουτού, θα μπορούσαμε τώρα να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση? Γιατί αυτό μας λένε συνέχεια, κύριε Γκότση. Κανονικά θα έπρεπε να μπούμε επειδή είμαστε αυτή τη στιγμή σε πρόγραμμα, αφού έχει γίνει η τετράμινη. Θα σε ρωτήσω, κύριε Κυρίτση, αλλά επειδή έχει γράψει πάνω σε αυτό ο κύριος Κουτσομίτης και θέλω τη γνώμη του. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση δεν θέλει να αποδεχθεί ότι τους επόμενους μήνες θα πρέπει να βαδίσει σε ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο καθορίζεται από την απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου. Νομίζω ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός να πάρει το πολιτικό θάρρος και πολύ σύντομα να μην φτάσουμε τελευταία στιγμή και η χώρα οδηγηθεί σε επικίνδυνες καταστάσεις και να αποφασίσει να μπούμε μέσα στην πραγματική διαπραγμάτευση, διότι πρόκειται ουσιαστικά μόνο για δύο μήνες. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση. Μόλις χθες ο κ. Βαρουφάκης αποδέχθηκε ότι πρέπει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς και σε υψηλό επίπεδο. Αλλά ουσιαστικά θα πρέπει να εξηγηθεί στον ελληνικό λαό ότι πρόκειται μόνο για ένα διάστημα δύο μηνών, στο οποίο αναγκαστικά θα συζητήσουμε με την πρώην Τρόικα. Δεν υπάρχει καμία ντροπή να το πούμε αυτό το πράγμα. Το επόμενο πρόγραμμα που θα διαπραγματευτεί η κυβέρνηση, και καλώς θα κάνει, πιθανότατα δεν θα προβλέπει επιτήρηση ούτε τόσο στενή, ούτε καν επιτήρηση από τους θεσμούς. Θα υπάρχει ένα νέο μεταβατικό πλαίσιο, το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο η χώρα θα έρθει στην κανονικότητα. Για να επανέλθει όμως η χώρα στην κανονικότητα, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να μπούμε σε μια διαπραγμάτευση και να κλείσει αξιολόγηση. Δεν μπορεί να εισέλθει χρηματοδότηση στη χώρα με άλλο τρόπο. Το έχουν ξεκαθαρίσει και ο Γιούνκερ και ο Σόιμπλε και όλοι οι ηγέτες Ευρωζώνης. Εσείς βλέπετε και πολιτικά χαρακτηριστικά εκτός από τεχνικά σε αυτή την απόφαση της Ιακουτού? Δεν το βλέπω. Η Ιακουτού δεν θέλει να μπει σε μια πολιτική διαπραγμάτευση με τις χώρες. Έχει ρίξει το παλάκι στο Eurogroup. Ακριβώς. Mm. Και το είπε πολύ ξεκάθαρα ο κύριος Ντράγκη. Δεν είμαστε πολιτικός θεσμός. Είμαστε ένας οικονομικός θεσμός. Περιμένουμε την πολιτική απόφαση του Eurogroup, το οποίο θα εξετάσει την πορεία της αξιολόγησης από τους θεσμούς. Και αμέσως εμείς μετά, όπως είπε, θα δώσουμε πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία. Του κυρίου Τσίπρα ότι μας έχει βάλει τη θηλιά στο λαιμό. Κοιτάξτε. Θα έλεγα ότι μήπως οι ίδιοι έχουμε βάλει τη θηλιά στο λαιμό μας αυτή τη στιγμή. Με 2-3 βήματα που μπορούμε να κάνουμε άμεσα, υλοποιώντας μερικά
πεζικές προβλέψεις από τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, μπορούμε άνετα να προχωρήσουμε πολύ σύντομα και να έρθει χρηματοδότηση πριν το τέλος Απριλίου. Θέλετε να πείτε μερικά έτσι ενδεικτικά ποια λέτε βήματα τέτοια. Εγώ θα σας έδινα το λόγο για σχόλιο, Γιώργο. Εγώ θα σας πω ένα στοιχείο το οποίο και εμένα με παραξενεύει. Είναι το γεγονός ότι συνεχίζουμε να επιμένουμε στην χρηματοδότηση των επικουρικών συντάξεων από ελληματικά επικουρικά ταμεία. Για μένα αυτό είναι αυτό που καταψήφισε ο κόσμος σε εκλογές, το Μέλι Χαρδούβελ να πάει ο Τσίπρας να το δεχτεί τώρα. Κοιτάξτε, θα σας πω. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει και αλλά από την άλλη, καταλαβαίνετε ότι μία ρήξη. Θα σας πω μισό λεπτό, Κώστα, αν μου επιτρέπεις. Η ρήξη αυτή τη στιγμή. Είναι εύκολο πάντως το κόψιμο των συντάξεων όταν θα είστε συνταξιούχοι να το ξανακουβεντιάσουμε. Η μόνη περίπτωση να μην τηρηθεί καθόλου το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι να έρθει η χώρα σε ρήξη με την Ευρωζώνη. Τότε είναι που δεν θα υπάρχουν χρήματα και δεν θα μπορέσει να τηρηθεί. Παρά στο ελάχιστο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αν υπάρχει μια ελπίδα να τηρηθεί, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι με μια πολιτική και οικονομική συμφωνία με την Ευρωζώνη. Με μια αμοιβαίους συμβιβασμούς. Προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε. Και όχι σε ατραπούς ρήξεων. Ο συμβιβασμός από την άλλη πλευρά, επειδή λέτε αμοιβαίους συμβιβασμούς, πείτε μου το συμβιβασμό από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά θα έλεγα το εξής. Η χώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη στιγμή περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή. Ναι, δεν μπορεί να αντέξει περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή. Το κόψιμο των επικουρικών τι είναι? Μα όταν μιλάμε για επικουρικές συντάξεις που είναι από ελληματικά επικουρικά ταμεία, εκείνη τη στιγμή επιβάλλουμε μία επιδότηση από τον φορολογούμενο. Πολιτική για να διαλύσουμε τα ταμεία και τους έχουμε φάει τα λεφτά. Ναι, αλλά θεωρείτε εσείς ότι είναι αριστερή πολιτική? Ποιος παίρνει λεφτά από τα ταμεία? Η τελευταία που παίρνει είναι η κυβέρνηση. Για να πληρώσει τους πιστωτές, τους οικογλύφους. Έτσι δεν είναι. Το να επιδοτούμε με χρήματα των φορολογουμένων ελληματικά επικουρικά ταμεία δεν θεωρώ ότι είναι προοδευτική πολιτική. Συγγνώμη. Οι φορολογούμενοι δεν είναι συνταξιούχοι, ειδικά στην Ελλάδα. Όχι. Το 1 τρίτο είναι συνταξιούχοι. Όχι όλοι. Οι νέοι, οι άνεργοι, όλοι οι άνθρωποι, οι παραγωγικές διαδικασίες. Είσαστε και κατά των επιδομάτων και κατά των επιδομάτων ανεργίας. Δηλαδή, αν βάλουμε το λαό και τον σπάσουμε σε διάφορες κατηγορίες, όλες αυτές οι κατηγορίες μας ζητάτε να φυγούν προκειμένου να επιστρέψουμε στο καθεστώς πρώτης 25ης Ιανουαρίου. Ταμεία. Δεν καλά, μιλάμε για την σύνταξη, την κύρια σύνταξη. Μιλάμε για τα επικουρικά. Μόλις θα έχει πρόβλημα η κύρια σύνταξη σε 15 μέρες, τα ίδια θα λέτε για τις κύριες συντάξεις, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, κοιτάζοντας τα κυρίως πολιτικά, διότι πολιτικό είναι το ζήτημα, όπως καταλαβαίνουμε. Γνωρίζουν οι εταίροι και οι δανειστές ότι το είδος των μεταρρυθμίσεων που προωθεί αυτή η κυβέρνηση, που είναι η αναδιοργάνωση του κράτους και το χτύπημα της φοροδιαφυγής, δεν γίνεται σε 5 και σε 10 και σε 15 μέρες όπως απαιτούν να γίνει. Άρα υπάρχει ένα θέμα υποκρισίας πίσω από αυτό το αίτημα. Τι υποκρύπτεται? Δεν ξέρω αν υποκρύπτεται κάποιος εκβιασμός που έχει να κάνει, ας πούμε, με κάποια ιδιωτικοποίηση ή αν υποκρύπτεται μια προσπάθεια πολιτικής πειθάρχησης της σημερινής κυβέρνησης. Και όταν λέμε πολιτική πειθάρχηση είναι να γράψει τα παλιά της τα παπούτσια την εντολή που πήρε από τον ελληνικό λαό, κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Οπότε οποιαδήποτε πραγματική μεταρρύθμιση και να τους πάει ο Βαρουφάκης στις Βρυξέλλες, θα πούν όχι, διότι δεν υπάρχει καμία μεταρρύθμιση η οποία να γίνεται σε 5 και σε 10 και σε 15 μέρες. Ζητάνε εισπρακτικά μέτρα. Ζητάνε δηλαδή από αυτή την κυβέρνηση να λερώσει τα χέρια της στο αίμα του λαού που την ψήφισε. Και αυτές που πήγε τώρα ο Βαρουφάκης δεν τις υποδέχτηκαν έτσι μεγάλο ενθουσιασμό? Όχι, γιατί ακριβώς δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα της άμεσης εισπράξης. Αυτοί θέλουν να πάει ο Βαρουφάκης και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, 15% κόβονται συντάξεις. Κάποιο σχέδιο έχετε? Ήρθατε στην εξουσία υποσχόμενοι τα πάντα μέχρι και 13η σύνταξη. Αυτό δεν είναι. Έχετε κάποιο σχέδιο? Το να προτείνετε αυξήσεις με λεφτά που δεν έχετε? Δεν έχετε να πληρώσετε ούτε τις συντάξεις που υπάρχουν. Εσείς εκπροσωπείτε τους δανειστές εδώ. Εγώ δεν εκπροσωπώ κανέναν. Εκπροσωπώ την κοινή λογική, κύριε Κυρίτση. Δεν είναι κοινή λογική. Εσείς εκπροσωπείτε την κυβέρνηση. Γιατί είναι κοινή λογική αυτό το οποίο λέτε? Βεβαίως. Μπορεί να έχει χώρα πρωτογενές πλεόνασμα. Τώρα σας λέω ότι από πού θα πληρώσετε, πιο πρωτογενές. Αυτό που έχει συμφωνήσει είναι λογικό. Η χώρα φέτος θα βγάλει έλλειμμα, κύριε Κυρίτση. Πείτε μου αν είναι λογικό το πρωτογενές πλεόνασμα που δεν θα έχει να πληρώσει υπέρ του οποίου απρογραφείτε εδώ και χρόνια. Πείτε μου, εσείς που είσαστε οικονομολόγος, 4,5%. Έχει καμία λογική αυτό? Πότε βγάλαμε 4,5%?
Δεν το βγάλαμε. Το έχουμε υπογράψει. Λοιπόν, και εσείς βγαίνετε επί χρόνια και το στηρίζετε. Ενώ ξέρετε ότι δεν ισχύει. Επειδή μιλάτε τη φωνή τη λογική. Πάμε παρακάτω, κύριε Μάλλον. Όχι, δεν στηρίζω αυτό, κύριε Κυρίτση. Κάνετε λάθος. Εντάξει, οκ. Να πάρουμε μια απόφαση. Δεν βγάλαμε ποτέ 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. 1,5% θα ήταν πέρσι με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Είναι πολύ λιγότερο και φέτος θα έχουμε έλλειμμα. Βεβαίως. Αυτό λέμε. Εγώ θα ήθελα... για την κοινή λογική υπέρ της οποίας αρθρογραφείτε. Γι' αυτό σας λέω. Έλλειμμα θα έχουμε εξαιτίας της πολιτικής και των προσδοκιών που δημιουργεί η κυβέρνησή σας. Βεβαίως. Θα ήθελα να σταθώ λιγάκι στην απόφαση της 22ης Δευτέρου για να δούμε ποιος τελικά την εφαρμόζει και ποιος υποκρίνεται. Τι έλεγε λοιπόν η απόφαση 20ης Δευτέρου. Έλεγε ότι δεν θα υπάρξουν μέτρα λιτότητας, δηλαδή μειώσεις μισθών, συντάξεων και απολύσεις, και ανταυτού θα προσφέρουμε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων το οποίο θα είναι αξιόπιστο και θα βάλει τη χώρα σε μια άλλη τροχιά που δεν είχε μπει μέχρι τώρα. Και θα εξεταστούν όμως αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ακριβώς. Ναι. Για το λόγο αυτό υποτίθεται ότι η καινούρια κυβέρνηση, επειδή δεν έχει ένα τέτοιο παρελθόν, είναι και πιο αξιόπιστη. Το έχουμε δει και στις δημοσκοπήσεις και σε, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Πάμε παρακάτω λοιπόν τώρα. Έχω την αίσθηση ότι τελικά οι εταίροι μας, όταν υπέγραφαν αυτό, όταν έκαναν αυτή την παροχή, μάλλον δεν την πολύ πίστευαν. Διότι βλέπω τώρα τα 7 σήμεια, τις 7 μεταρρυθμίσεις, προσέφερε χθες ο κ. Βαρουφάκης, οι 6 από αυτές είναι όντως μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι παροχές, όπως λέει ο κύριος Στούπας. Η 7η μόνο που έχει σχέση. Χωρίς περιεχόμενο. Η 7η. Σας πληροφορώ. Θα βάλετε και τις τουρίστριες και τις νοικοκυρές. Έχετε ξεπεράσει την. Να ελέγχουνε. Έχετε ξεπεράσει την Bild. Η Bild χθες. Η Bild αξιολόγησε. Εσείς έχετε ξεπεράσει την Πράβδα. Η Bild αξιολόγησε χθες 7,2 δισεκατομμύρια έτσι, τη δυνατότητα ίσπραξης από αυτά τα μέτρα. Εάν λοιπόν εσείς το αμφισβητείτε και η Bild το παραδέχεται, τότε λυπάμαι. Κύριε Μπότση, πάντως. Κύριε Μπότση, είναι μια λαϊκή φυλάδα. Πάντως. Αυτό σα λέω. Πάντως, λοιπόν, δεν μπορεί. Μισό λεπτό. Επειδή τώρα. Για να μπω στη μέση αυτή τη αντιπαράθεση. Πάντως δεν μπορεί όποιο ασκεί κριτική στην κυβέρνηση να είναι δανειστή και η Bild ή όποιο ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση να είναι γερμανοξολιά. Συγγνώμη. Δηλαδή, κρινόμαστε στη βάση αυτών τα οποία λέμε. Ο καθένας είναι εδώ για να εκφράσει την άποψή του. Τι θέλω να πω λοιπόν. Ότι βλέπω ότι δεν υπάρχει διάθεση τελικά να προσχωρήσουν, παρότι το έχουν υπογράψει σε αυτή την λογική ότι θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις και προσπαθήσουμε πράγματι να τακτοποιήσουμε τα οικονομικά μας από άλλη πλευρά και όχι από την συνέχιση της λιτότητας, η οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν μας είχε οδηγήσει πουθενά, τα λέμε εδώ πέρα τόσα χρόνια. Έτσι, και ότι κάνει ζημιά στην πραγματική οικονομία. Πάντως, η κριτική που ασκείται σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις είναι ότι δεν υπάρχουν νούμερα, σαφή νούμερα. Και το δεύτερο είναι ότι μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, οι μισές από τις οποίες θα μπορούσαν να μπουν στο ίδιο πακέτο. Δηλαδή, όλες σχετικά με την. Δεν μπορούν να έχουν νούμερα. Για παράδειγμα, η μεταρρύθμιση στην γρήγορα απονομή δικαιοσύνης. Πείτε μου εσείς τι νούμερα. Μπορείς βέβαια να προβλέψεις ότι από τις 200.000 φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν. Μισό λεπτό, κύριε Γκότση. Και θέλω εδώ την επιστημονική σας άποψη. Γιατί πολλή λόγο έγινε για την πάταξη της φοροδιαφυγής και μάλιστα ένα μεγάλο κομμάτι, το ξέρει πολύ καλά ο Γιώργος, ένα μεγάλο κομμάτι από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και, και να βρεθούν χρήματα να πάρει μπροστά η χώρα, αφορούσαν αυτό ακριβώς το κομμάτι. Να μπορέσουμε να βρούμε τις φοροφυγάδες. Τι βρίσκεται ικανοποιητική αυτή την πρόταση που υπάρχει στην λίστα Βαρουφάκη. Να τη δούμε λιγάκι για να καταλάβει και ο κόσμος. Λέει μέσα στο κείμενο που έστειλε ο κύριος Βαρουφάκης στον Ντάιζενμπλουμ, στο φίλο του, ότι προτείνουμε μεγάλο αριθμό ερασιτεχνών, μη επαγγελματιών είναι το ακριβές κείμενο, ερασιτεχνικών επιθεωρητών που θα προσλαμβάνονται για εργασία ορισμένων. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν γίνεται, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Λοιπόν, αφήστε. Την έχουμε υπόψη μας. Δεν γίνεται. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όντως είναι μια τραβηγμένη πρόταση. Δεν γίνεται. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε αλλιώς για να καταλάβουμε πώς θα γίνει. Είμαι όμως, προσέξτε, βρίσκω ρεαλιστική την εκτίμηση που έχει η αγορά σήμερα. Θεωρώ δηλαδή ότι πράγματι οι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και μάλιστα στα επώνυμα νησιά, δηλαδή Σαντορίνη, Πάρο, Μύκονο και Ρόδο, ότι θα πρέπει να αυξηθεί. Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτές τις περιοχές οι τιμές έχουν ανέβει τουλάχιστον 70 με 80% τα δύο τελευταία χρόνια. Εγώ είμαι υπέρ του να ανέβουν τιμές, γιατί είναι εξαγώγημο προϊόν, βέβαια. Να καλημερίσω μισό λεπτό, να καλημερίσω. Αλλά θεωρώ ότι από εκεί όντως μπορούμε να εισπράξουμε τον κύριο Απόστολο Αλιπράτη. Κάπου να βάλει, αν θέλετε,
το μαχαίρι, να το βάλει εκεί. Τον κύριο Απόστολο Αλιπράτη. Ναι, 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 θα σταθούμε σε αυτό το θέμα. Γιώργο, είναι από αυτά που συζητάει ο κόσμος σήμερα. Δηλαδή, και είναι ο κύριος Απόστολος Αλιπράτης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου, με τον οποίο θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα των φοροπρακτόρων, αλλά και το θέμα που φέρνει σήμερα η αγορά, η εφημερίδα Αγορά στο πρωτοσέλιδό τη. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, λέει ότι τη Δευτέρα στο Eurogroup, αν οι Ευρωπαίοι δεν δεχθούν τα υπόλοιπα της λίστας, δεν δεχτούν τέλος πάντων αυτά που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση, είναι έτοιμος ο Βαρουφάκης να προτείνει αύξηση του ΦΠΑ στα πολυτελή τουριστικά νησιά, ανάμεσά τους Σαντορίνη, Μύκονος και Πάρος. Καταρχάς, κύριε Αλιπράτη, πώς ακούσατε εσείς την πρόταση αυτή για τους ερασιτέχνες, ας πούμε, φοροελεγκτές? Να σας καλημερίσω και τους εκλεκτούς καλεσμένους σας που είναι στο πάνελ. Μπορώ να πω ότι την άκουσα σαν χιουμοριστική, μπορώ να πω, παρά σαν πρακτική. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό τώρα που αυτή τη δήλωση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για να εφαρμοστεί. Είναι εντελώς αδύνατον τουρίστες, φοιτητές, αυτό που άκουσα και εγώ και διάβασα, ότι μπορούν να ελέγξουν ή να καταγράψουν καταστήματα, να καταγράψουν πελάτες που δεν κόβουν αποδείξεις. Καταρχάς, εμείς, γιατί και ως μέλος της Ομοσπονδίας και του Εμπορικού και της ΕΣΕΕ, Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, είμαστε υπέρ των ταμιακών και υπέρ της αποδείξης. Αυτό που λέμε, αποδείξει σε όλους. Και επίσης λέμε ότι θέλουμε. Ναι, εσείς, κύριε Αλιπράτη, εσείς είστε υπέρ. Μισό λεπτό για να δούμε και την άλλη πλευρά. Εσείς είστε υπέρ και καλά κάνετε, αλλά η πράξη δείχνει, η εμπειρία όλων δείχνει ότι δεν γίνεται αυτό. Μην γελιόμαστε, πρώτον. Και δεν γίνεται κυρίως το καλοκαίρι. Όποιος έχει πάει σε ένα νησί τώρα το ξέρει. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και το δεύτερο είναι, που επίσης καλά το ξέρετε, όποτε είναι να κατέβει κλιμάκιο του ΔΟΕ, πέφτει σύρμα. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Αυτό με και το... λέει λοιπόν ο Βαρουφάκης, εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό δεν θέλω να πάρω θέση, θα ζητήσω τις γνώμες όλων. Λέει ο Βαρουφάκης ότι θα μπορεί κάποιος να περνάει μια εκπαίδευση και να πηγαίνει εκεί ως μυστικός φοροελεγκτής για να δει αν του κόβετε εσείς ο Αλιπράτης απόδειξη. Πρακτικά... Εάν εσείς λοιπόν δεν έχετε κόβετε αποδείξεις και είστε καθόλου ανώμιμος εσείς και οι συνάδελφοί σας, γιατί φοβάστε? Δεν φοβόμαστε καθόλου. Πρακτικά τότε... μπορεί να γίνει. Α. Εκεί θα γίνουν πολλά λάθη. Όπως... Δεν φοβόμαστε τους ελέγχους. Τους ελέγχους τους έχουμε. Αλλά... καλά, δεν τους θέλετε κιόλας. Δεν νομίζω μέχρι ότι τη θάλασσα, σε κάτι άλλο νησιά, μέχρι τη θάλασσα τους πετάξατε όταν πήγαν εκεί οι φοροελεγκτές. Αυτό δεν έχει συμβεί στην Πάρο. Όταν μιλάμε για τα μεγάλα νησιά, δεν έχει συμβεί σε μεγάλο νησί. Τώρα, αν έγινε κάπου μεμονωμένα και είχαμε κάποιες εχθροπραξίες, δεν ξέρω για ποιους λόγους γίνανε. Στα μεγάλα νησιά δεν έχουμε τέτοια γεγονότα. Ναι. Εμείς το ξαναλέμε, δεν φοβόμαστε τους ελέγχους. Αλλά θέλουμε ελέγχους που μπορούν να δούνε τη βάση. Όχι δηλαδή εάν κάποιος μικρομαγαζάτορας κατά λάθος δεν χτύψε μια απόδειξη, αυτό να του συλλαμβάνουμε και να του κλείνουμε το μαγαζί όπως έχουν υποθεί και κάτι τέτοιο. Πάντως, μισό λεπτό, κύριε Αλιπράτη. Θα συνεχίσουμε. Ναι. Πάντως, κύριε Κυρίτση, θυμάμαι φωνές και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ που έλεγαν τώρα θα κυνηγήσουμε αυτόν που πουλάει μια τυρόπιτα 1,5 ευρώ ή ένα καφέ και δεν θα πιάσουμε τα μεγάλα κεφάλια, γιατί εδώ τώρα την τυρόπιτα πάμε να πιάσουμε. Να τοποθετηθώ λοιπόν συνολικά επ' αυτού. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτό το μέτρο, θα σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα για λόγους ιδεολογικούς, η αριστερά γενικώς είναι απέναντι στην αντίληψη που κάποιος θα μπορούσε να την πει ρουφιανιλίκη. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η εμπέδωση φορολογικής συνείδησης. Η εμπέδωση φορολογικής συνείδησης δεν γίνεται με μυστικότητα. Η εμπέδωση φορολογικής συνείδησης είναι να καταλάβουμε ότι αν δεν πληρώνουμε τους φόρους μας για να έχει έσοδα ο προϋπολογισμός, μετά αναγκαζόμαστε να δανειζόμαστε και βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα του δανεισμού. Έχεις τους δανειστές να σε πατάνε στο λαιμό. Το τρίτο είναι ότι τρέχουν παράλληλα δύο ιστορίες. Η μία είναι αυτή που έχει να κάνει με την μικρή φοροδιαφυγή η οποία υπάρχει, η άλλη είναι η προσπάθεια για τη μεγάλη φοροδιαφυγή. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά τα χρόνια έγιναν συστηματικές προσπάθειες από τις προηγούμενες κυβερνήσεις να μην ελεγχθεί ή και να νομιμοποιηθεί η μεγάλη φοροδιαφυγή. Δέσμευση, και εννοώ μισό λεπτό. Και εννοώ, μισό λεπτό, μάλλον να τελειώσω. Και εννοώ και τις λίστες,
αλλά εννοώ και τις συμβάσεις οι οποίες υπογράφηκαν δέσμευση. Και οι οποίες είχαν όλες τις ιδιωτικοποιήσεις και τις επενδύσεις αφορολόγητες. Δέσμευση, δηλαδή, ποια είναι η λογική να πληρώνουμε μόνο συνταξιούχοι. Δέσμευση ότι θα αρχίσουμε με τη μεγάλη φοροδιαφυγή μετά τις διαφημίσεις, γιατί τώρα, επειδή το βλέπω στα μηνύματα, θα βρεθούν κάποιοι, με πιέζουν να πάρουν να πάω στο διαφημίσεις. Θα πούνε ότι διέκοψε τον Κυρίτσι την ώρα που μιλούσε για τη μεγάλη φοροδιαφυγή. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις με αυτό θα αρχίσουμε. Για να μην έχουν να πούν διαφημίσεις. Έχει βγει στη δημοσιότητα από χθες η λίστα Βαρουφάκη, οι μεταρρυθμίσεις που στέλνει η ελληνική κυβέρνηση στους Ευρωπαίους προκειμένου να υπάρξει κάποιο διέξοδο στις συνομιλίες, στις διαπραγματεύσεις. Ένα σημείο της λίστας αυτής των μεταρρυθμίσεων έχουμε πιάσει, θα συζητήσουμε και για τις υπόλοιπες, για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Λέει λοιπόν το Υπουργείο των Οικονομικών, προτείνουμε μεγάλο αριθμό ερασιτεχνών επιθεωρητών, μη επαγγελματίων επιθεωρητών, που θα προσλαμβάνονται για εργασία ορισμένου χρόνου. Έως 2 μήνες και χωρίς προοπτική επαφή. Μη ζητάνε μετά ότι κάντε μας μόνιμους. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Για να εμφανίζονται, λέει, ως καταναλωτές, αυτοί οι φορολεκτές οι μισθικοί, μετά από κάποια βασική εκπαίδευση, ενώ είναι καλωδιωμένοι με μικρόφωνα και κάμερες. Τα στοιχεία που θα συλλέγουν θα αποτελούν νομικές αποδείξεις, θα έχουν νομική ισχύ, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιβάλλονται ποινές και πρόστιμα. Ποινές και πρόστιμα, όχι από αυτούς βέβαια, από τις αρχές. Η στελέχωση θα προέρθει από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μπορεί να είναι φοιτητές, νοικοκυρές, ακόμα και τουρίστες σε περιοχές με υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, όπως θα μας πει ο κύριος Αλπράτης στην Πάρο, για παράδειγμα. Θα πληρώνονται με την ώρα και θα είναι δύσκολο να ανοιχτευθούν, λέει, από τους φοροφυγάδες. Γιατί θα πηγαίνει ο τουρίστας εκεί με το καπελάκι και το σακίδιο, σου λέει. Για να το εφαρμόσει αυτό η ελληνική κυβέρνηση, θα χρειαστεί βοήθεια από τους εταίρους, όπως και διαθέσιμη τεχνική βοήθεια σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση. Πώς αλλιώς, κύριε Στούπα, μπορεί να συλλάβει τους φοροφυγάδες η κυβέρνηση για να βρει και τα χρήματα? Πάντως αυτό είναι ένα μέτρο μη πάταξης της φοροδιαφυγής. Είναι ένα μέτρο ενίσχυσης της φοροδιαφυγής. Γιατί οι υψηλοί φόροι, γενικά, πώς θέλει να αυξήσει και το ΦΠΑ στα νησιά, οι υψηλοί φόροι είναι κίνητρο φοροδιαφυγής. Είναι κίνητρο φοροδιαφυγής και για τον επαγγελματία, γιατί γλιτώνει έτσι πολλά χρήματα, άρα και για τον ελεγκτή του φοροεισφρακτικού μηχανισμού, είτε είναι αυτός ερασιτέχνης, είτε είναι επαγγελματίας. Γιατί όταν υπάρχει μεγάλο κίνητρο, θα πηγαίνει να λέει στον επαγγελματία: δώσε 500 σε εμένα και δεν κόβουμε το πρόστιμο για τα 5-500. Έτσι λειτουργεί. Τι πρέπει να κάνει? Η μόνη λύση που υπάρχει για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι να δώσει κίνητρο στους πολίτες να ζητάνε αποδείξεις. Ποιο είναι το κίνητρο αυτό? Είναι η μείωση των φόρων. Δηλαδή, με κάθε απόδειξη που κόβεις, θα μπορείς στο τέλος του χρόνου, όταν κάνεις τη φορολογική δήλωση, να μειώνεται αντίστοιχα ο φόρος εισοδήματος που πληρώνεις. Όταν έρχεται, παραδείγματος χάρη, ένας ηλεκτρολόγος στο σπίτι και κάνει μια δουλειά. Γιατί εκεί υπάρχει το πρόβλημα, κύριε Στούπα, όλοι το ξέρουμε. Στη συναλλαγή που γίνεται μέσα στο σπίτι. Θα σας το μετρήσω ακριβώς πόσο είναι το κίνητρο. Όταν σας λέει ότι στοιχίζει 130 με απόδειξη, 100 χωρίς απόδειξη, αυτός τι γλιτώνει? Γιατί αν πληρώνει 130, δίνει 23% ΦΠΑ συν 33% φόρο, μιλάμε για 55 με 60%, πηγαίνει στο κράτος από τα 130 ευρώ. Λοιπόν, αν δώσεις κίνητρο σε αυτόν, στον πελάτη, να ζητήσει την απόδειξη των 130 και από τα 130, τα 60 ενδεχομένως ή τα 50 θα αφαιρεθούν από αυτόν στο τέλος του χρόνου στο φόρο εισοδήματος, τότε δεν χρειάζεσαι καμία ΚΚΜΠ, κανένα ρουφιάνο, όπως λέει ο κ. Κυρίτσης, κανένα ελεγκτή. Ο κάθε πολίτης θα προσπαθεί να προασπίσει το συμφέρον του, να υπηρετήσει το συμφέρον του και έτσι θα αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Τι θα χάσει το κράτος από αυτό? Το κίνητρο θα είναι, μπακαλίστηκα να το πω, σε κάθε απόδειξη τα μισά έτσι, να τα γλιτώνει στο να αφαιρούνται από το φόρο εισοδήματος. Τι θα στοιχήσει το κράτος? Αν κοιτάξει τον προϋπολογισμό, τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος είναι γύρω στα 7 με 8 δισεκατομμύρια το χρόνο. Η φοροδιαφυγή είναι πάνω από 10-15 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, η φοροδιαφυγή θα καταπολεμηθεί. Αυτά θα έρθουν στο κράτος σαν αποτέλεσμα εισπράξεων. Θα χάσουμε 2-3 δις από το φόρο εισοδήματος. Αλλά όταν ο καταναλωτής, εγώ που θα ζητάω απόδειξη, θα μου μείνει εισόδημα από το φόρο που θα πλήρωνα στο κράτος στο τέλος του χρόνου, και αυτό θα το καταναλώσω. Πάλι με ένα δεύτερο δρόμο, με ένα δεύτερο κύκλο, θα επιστρέψει στα ταμεία του κράτους. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ απλό. Γιατί δεν το κάνουν ούτε ο τωρινός υπουργός του Οικονομικών, ούτε κανένας. Γιατί έχουμε ένα πελατειακό κομματικό κράτος. Και ξέρετε τι φροντίζει να κάνει αυτό το πελατειακό κομματικό κράτος? Είναι να υπερασπίζεται πάνω απ' όλα τα συμφέροντα των πελατών του. Ποιοι είναι οι πελάτες? Ήτανε
η ΕΝΟΠ, η δημόσια, η ΔΕΠΟ. Τους έκανε τις αυξήσεις, οι πρώτοι στους οποίους έγιναν αυξήσεις στην Ελλάδα ήταν η ΕΝΟΠ. Μισθή στη ΔΕΗ, ας πούμε, κατά μέσο όρο 4.500 μεικτά, σε αυτούς πήγε και έκανε τις πρώτες αυξήσεις. Και υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο Έλληνες που δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν πού την κεφαλή κλείνε. Και τους μόνους που φρόντισε ήταν οι προνομιούχοι πρετοριανοί των ΔΕΚΟ. Η δεύτερη πια είναι η ΕΡΤ, η πρετοριανή της κάθε πολιτικής εξουσίας. Ποιοι είναι οι υπερασπιστές, ας πούμε, του δημοσίου λόγου. Η τρίτη πια είναι ο φοροσφαιρικός μηχανισμός. Δεν αντιμετωπίζουμε τη φοροδιαφυγή, αλλά δίνουμε κίνητρα επιπλέον για να πλουτίσουν κι άλλο. Γι' αυτό. Γιατί υπερασπίζονται τον πλατειακό κράτος. Κύριε Κυρίτση, τώρα κύριε Κουτσομίτη, απλά εκκρεμή πριν από τις διαφημίσεις, τον είχα διακόψει το Γιώργο τη στιγμή που μιλούσε για τους καρχαρίες και όχι τη Μαρίδα. Ναι. Και κάποιοι αλλά, μπορεί να το θεωρήσουν έτσι. Αλλά πρέπει να πω και 2-3 πράγματα για ακόμα. Να θυμίσουμε ότι η ΔΕΗ είναι η διοίκηση στην οποία τοποθέτησε η Νέα Δημοκρατία με τα 3 ή 4 τη διάσπαση του ΠΑΣΟΚ συνδικαλιστικά σωματεία. Εγώ στη συμφωνία που υπογράφηκε και τον κύριο Λαφαζάνη δεν αναχαιρετάει. Δεν έχουμε να κάνουμε την κυβέρνηση. Και δεν είδα. Είδατε κάποια συμφωνία που να έχει το όνομα του Λαφαζάνη από κάτω, δεν είδατε, οπότε μην λέτε ψέματα. Πάμε παρακάτω. Τον είδα να χαιρετάει τους συνδικαλιστές, τον πρόεδρο. Τον είδατε να χαιρετάει τους συνδικαλιστές. Δεν είναι αυτό πολιτική επιχείρηση. Σοβαρό επιχείρημα. Εγώ σας χαιρέτησα μπαίνοντας μέσα, αυτό δεν σημαίνει συμφωνούμε σε κάτι. Ίσα-ίσα διαφωνούμε στα πάντα. Εσείς είστε πολιτικό πρώτα, πολιτικά πρόσωπα πρέπει να ξέρουμε πώς κινούνται στη δημόσια σφαίρα. Το δεύτερο είναι αυτό που είπες για την τυρόπιτα. Υπάρχει ένα τρίκ το οποίο γίνεται μονίμως, ότι προσπαθούμε να ταυτίσουμε τον ψιλικατζή με τον μεγαλοκαρχαρία, ούτως ώστε... Το αντίθετο έκανα. Άσε με να τελειώσω όμως, ούτως ώστε να φοβηθεί ο ψιλικατζής για να υπερασπιστεί τον μεγαλοκαρχαρία. Δεν είναι το θέμα να κυνηγήσει την τυρόπιτα, αλλά εγώ ξέρω ότι στη Μύκονο, ας πούμε, για να πάρω ένα παράδειγμα για να το συνδέσω με κάτι άλλο, σε κάτι παραλίες, διάφοροι τύποι που είχαν φάει 250 εκατομμύρια από το χαράτσι της ΔΕΗ, που δεν ακούω μόνο για τους συνδικαλιστές, πήγαν εκεί και κάνανε το ακριβότερο πάρτι της χρονιάς πέρυσι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι αφορολόγητα. Άρα να μην νομίζουμε όταν λέμε την φοροδιαφυγή, την διάχυτη, ότι εννοούμε την τυρόπιτα. Όλοι πρέπει να πληρώνουν φόρους. Αλλά το θέμα είναι διάφορα τέτοια μαγαζιά που όταν μπεις μέσα, πας και βλέπεις τα ίδια ως πελάτες, τα ίδια λαμόγια που δεν πληρώνουν ποτέ φόρους. Έχουν τα μαγαζιά, είναι και πελάτες αυτά τα μαγαζιά, δεν πληρώνουν ποτέ. Άρα γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Το τρίτο το οποίο θέλω να πω που έχει δίκιο σε αυτό ο κύριος Στούπας, δηλαδή στη δυνατότητα να αφαιρείται τελικά από το φόρο σου με κάποιο τρόπο το ζήτημα των αποδείξεων, θέλω να θυμίσω ότι αυτό υπήρχε και οι μνημονιακές κυβερνήσεις υπό την πίεση ή δεν ξέρω ή χωρίς την πίεση. Δεν υπήρχε αυτή την έκταση. Έδινα κάποια έκπτωση, αλλά όχι σε αυτή την έκταση. Το απέσυραν. Ναι, δεν υπήρχε σε αυτή την έκταση που λέει ο κ. Στούπας. Όχι μόνο το απέσυραν, αλλά το γύρισαν και ανάποδα. Κύριε Κυρίτση, σας ανέφερα αριθμούς. Πόσο είναι το κίνητρο? Ξέρω πως θέλει να μιλήσει ο κ. Αλιμπράτης. Ελάτε, κύριε Κουτσομίτη. Δύο παρατηρήσεις μόνο. Εγώ δεν κατανοώ γιατί πρέπει να είναι μη επαγγελματίες αυτοί που θα κάνουν τους ελέγχους. Πέρα από το ηθικό ή μη ηθικό θέμα, εγώ θα το ξεπεράσω. Θα πω έχουμε ανάγκη, είναι εθνική ανάγκη, πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Γιατί πρέπει να είναι μη επαγγελματίες? Υπάρχουν χιλιάδες μισθολογικοί. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Υπάρχουν... Απαγορεύεται. Διότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις εξουδετερώσαν τις φορολογικές μα πρόκειται για μερική απασχόληση. Γιατί υπάρχουν κανένας, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κύριε Μάλη, χιλιάδες δικηγόροι οι οποίοι είναι άνεργοι. Ένας δικηγόρος, νέος δικηγόρος, δεν μπορεί να κάνει τον ελεγκτή part-time το καλοκαίρι. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία με τον ΟΣΑ ή με μια ξένη χώρα να μας στείλει 100 ειδικούς φορολογικούς ελεγκτές το καλοκαίρι να πάνε στα νησιά ως τουρίστες, οι οποίοι τώρα να μιλούν αγγλικά. Και πρέπει να είναι ερασιτέχνες. Δεν ξέρω τι αποτελεσματικότητα θα έχει αυτό με ερασιτέχνες. Ωραία, αν το προσπεράσουμε αυτό το σημείο, κύριε Κουτσομίτη, εσείς βρίσκετε ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά κάτι τέτοιο? Θεωρώ, κοιτάξτε, ότι. Αν το προσπεράσουμε αυτό, είτε επαγγελματικά. Με κοριούς, με καταγραφές για να πιάσουν μερικές μικρές αποδείξεις, θεωρώ ότι θα είναι μη αποτελεσματικό. Μπορεί να έχει έναν έντονο συμβολισμό, ότι αυτό μπορεί να έχει μια διάχυση στην κοινωνία, ότι μπορεί να έρθει ο έλεγχος και να μην τον περιμένεις. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι σε απτά αποτελέσματα, σε νούμερα, δεν θα έχει μεγάλο αποτέλεσμα και θεωρώ ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που πάει να. Κύριε Αλιμπράτη, γιατί εσείς λέτε ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα? Καταρχάς και πρέπει... τι μπορεί να έχει αποτέλεσμα, να μας πείτε, όχι μόνο κριτική στήριο στο απλώς προτάσεις. Ήθελα να αναφερθώ στο εξής, ότι δεν πρέπει πια να πρέπει να σταματήσουμε να δοκιμάζουμε αυτούς τους μηχανισμούς πάνω στους εμπόρους και ειδικά πάνω στους μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτοί οι μηχανισμοί μέχρι τώρα έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν, γιατί
κάθε χρόνο βλέπουμε και συνέχεια αλλαγές πάνω στο φορολογικό σύστημα. Εάν το φορολογικό σύστημα δεν γίνει πια για μια πενταετία, για 10 χρόνια να παραμείνει σταθερό, δεν θα έχουμε επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι οι επενδύσεις. Δηλαδή δεν μπορούν, ούτε ανάπτυξη μπορεί να δοθεί, ούτε προσωπικό μπορεί να... Έχετε πολύ δίκιο, αλλά αυτό είναι ακριβώς ένα άλλο κεφάλαιο. Κύριε Λέω Λιμπάτη, να σταθούμε λίγο στο. Να σας κάνω μια ερώτηση. Οι υψηλότεροι φόροι είναι κίνητρο διαφθοράς και φοροδιαφυγής? Οι χειρότεροι. Οι υψηλότεροι φόροι είναι κίνητρο διαφθοράς για τους εφοριακούς και φοροδιαφυγής για τους εμπόρους? Όσο περισσότερα ανταλληλώνεται στο κράτος από μια απόδειξη. Δεν είναι πολύ λογικό αυτό? Φυσικά, μα γι' αυτό και καλά είπατε που σας άκουσα. Να ρωτήσω, ότι πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα μία απόδειξη να μην έχει αντίκτυπο για ένα πολίτη και για ένα καταναλωτή που θα έχει μία απόδειξη. Εάν δεν έχει σίγουρα κάποιο κίνητρο, η απόδειξη είναι άχρηστη. Συγγνώμη, να ρωτήσω. Δεν μπορεί και να τη χρησιμοποιήσει. Σου λέει, εντάξει, δώστε μου πιο φθηνά. Μπορεί κάποιο επαγγελματία εκεί να μην του κόψει, αλλά είναι ελάχιστοι επαγγελματίες. Ακούστε και την ερώτηση του Γιώργου. Να κόψουν θέλω και να σας κάνω κι εγώ δύο ερωτήσεις. Δηλαδή είναι μία στα δύο. Θεωρείτε ότι... Δημιουργική ασάφεια στα ερωτήματα, Γιώργο. Θεωρείτε ότι το να μαζεύουμε, να πληρώνουμε φόρους και να μαζεύει το κράτος λεφτά να έχει για τις συντάξεις δεν είναι επαρκές κίνητρο για την κοινωνία? Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Έχετε υπόψη σας οι χώρες οι οποίες θεωρείτε ότι έχουν μηδενική διαφθορά είναι αυτές οι οποίες έχουν πολύ χαμηλούς ή πολύ υψηλούς φόρους? Γιατί εγώ γνωρίζω ότι είναι αυτές που έχουν πολύ υψηλούς φόρους, Σκανδιναβία π.χ. Θέλω να μου απαντήσεις σε αυτά τα δύο, παρακαλώ. Εγώ θα την απαντήσω γενικότερα την ερώτηση. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή έχουμε στραφεί προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή είναι στεγνές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν αυτή τη στιγμή, που υπάρχει και το μεγάλο παραεμπόριο που αυτή τη στιγμή αγγίζει σε διψήφιο νούμερο. Δεν λέμε για τα καύσιμα που μπορεί να είναι και σε τριψήφιο, που υπάρχει αυτό το παραεμπόριο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πάλι και δεν έχει σταματήσει. Αυτά δεν είναι μέσα στη λίστα που πάει στις Βρυξέλλες? Αυτά τα οποία αναφέρατε δεν είναι μέσα στη λίστα? Δεν μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή να στηρίξουν την κυβέρνηση? Κύριε Αλιμπράτη, για να γίνουμε και λίγο πρακτικοί, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα? Δεν προσφέρουν αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι χώρες με υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, οι πολίτες αυτών των χωρών έχουν φορολογική συνείδηση. Εκεί πρέπει να δούμε και τη λειτουργία του κράτους και πώς ανταποδίδει αυτό το φόρο στους πολίτες του Γιώργου όμως, έτσι. Σε θέματα υγείας, παιδείας κτλ. Αλλά. Πείτε μου πρακτικά πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα σε αυτές τις περιοχές που τις ξέρετε. Τα ξέρετε καλά, κύριε Αλιμπράτη. Πρακτικά δεν μπορούμε να δώσουμε, και προσωπικά εγώ δεν μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή τη λύση. Πρακτικά όμως, το ελληνικό εμπόριο. Έχουμε τους εκπροσώπους της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, που οι οποίοι δουλεύουν ασταμάτητα και έχουμε αποδείξει ότι υπάρχουν λύσεις. Εμείς εκεί θέλουμε διάλογο, να καθίσουν κάτω πριν ετοιμάσουν για οποιαδήποτε έκθεση στο Eurogroup. Υπάρχουν λύσεις που μπορεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τουλάχιστον να μπορεί να βοηθηθεί από όλα αυτά. Τι παρατράγουδα μπορεί να δημιουργήσει αυτό το σχέδιο Βαρουφάκη, το τουρίστα ή το σπουδαστή με το μικροφωνάκι και την κάμερα? Κάπου ακούστηκε προηγουμένως και από το πάνελ. Η ρουφιανιά. Πολύ απλό. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να εκθέσει κάποιον επιχειρηματία που ο άνθρωπος να έχει κόψει απόδειξη. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε. Άμα έχει κόψει απόδειξη, πώς θα τον εκθέσει? Δεν ξέρω. Πολλά μπορεί να γίνουν, τα έχουμε δει. Πώς γίνονται. Να τον εκβιάσει, λέτε δηλαδή, τι? Και εκβιασμός, τα πάντα μπορεί να υπάρξουν. Αυτά μου θυμίζουν που δεν έχω ζήσει παλιές εποχές που είχα ακούσει, έτσι. Mm-hmm. Αυτό μου θυμίζει. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Σχετικά με αυτό που φέρνει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Αγορά, τελευταίο χαρτί λέει ο ΦΠΑ στα νησιά και υπάρχει ένα σχέδιο. Πληροφορίες της εφημερίδας, πάω το έτσι, ότι θα μπορεί να πέσει στο τραπέζι μια πρόταση για αύξηση του ΦΠΑ στα πολυτελή τουριστικά νησιά μέσα σε αυτά και Πάρους. Καταρχάς, εάν μπείτε το θέμα, είναι καταστροφικό για τα νησιά. Αυτή τη στιγμή αυτό που η βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Εάν αυτή τη φορά καταφέρουμε και μειώσουμε και τον τουρισμό, νομίζω ότι δεν έχουμε πια άλλο όπλο. Το όπλο μας και η βιομηχανία μας είναι ο τουρισμός. Οποιαδήποτε στιγμή ο ΦΠΑ αλλάξει, θα έχουμε τη μεγάλη πτώση. Και ξέρετε καλά ότι καλοδοκούν νησιά, χώρες, ναι, γειτονικές που μπορούν κάλλιστα να απορροφήσουν τον τουρισμό. Κύριε Αλιμπράτη, σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις για να συνεχίσουμε μετά με τις υπόλοιπες προτάσεις, Βαρουφάκη.